Κύριε Σαρή, ήθελα σήμερα στο δεύτερο μέρος να δούμε λίγο ορισμένα πρακτικά. Εχθές είχαμε μια γενική παρουσίαση ξεκινώντας από το πρόβλημα όπως το αντιμετωπίσατε εσείς και δικαιωθήκατε. Πάμε τώρα για τον κόσμο που σας ακούει να δούμε πρακτικά, επειδή όντως είναι τρομοκρατημένος, είναι φοβισμένος, σοκαρισμένος από αυτά που βλέπει γύρω του. Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα λέω τώρα, έτσι, δεν λέω για όλα τα άλλα που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, πανδημίες, εμβόλια, θύμωτρα και όλα τα υπόλοιπα ή άλλα ζητήματα. Μιλάω για το συγκεκριμένο, το οποίο αποσιωπάται συστηματικά από παντού. Κανείς δεν ασχολείται με αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι το υπαριθμόν ένα στην ελληνική κοινωνία. Τα σπίτια, τα δάνεια, οι δόσεις και η ζωή του σε δόσεις. Λοιπόν, δώστε μας πρακτικά, ποιες είναι εκείνες οι ενέργειες, πέρα από το να πάρει τα κείμενα τα οποία τα έχετε ξεκλείδωτα στο ελευθερία.gr.com και στη σελίδα στο Facebook, ποιες είναι εκείνες οι ενέργειες καταρχήν που πρέπει να κάνει ψυχολογική υποστήριξη ο κάθε πολίτης στον εαυτό του. Και μετά πάμε στα πρακτικά. Ο λόγος εσάς. Θα πρέπει να γνωρίζει τι έχει συμβεί στη χώρα μας την τελευταία 15ετία. Αν κάποιος δεν γνωρίζει, είναι λογικό ότι φοβάται. Όταν γνωρίζει ότι συνευλήθη με έναν απατεώνα στην κυριολεξία, ο οποίος εξ αρχής είχε στόχο να υφαρπάξει την περιουσία του και αντιληφθεί τη μέθοδο. Εννοούμε την τράπεζα. Ακριβώς. Εφόσον λοιπόν αντιληφθεί το πώς έχουν γίνει τα πράγματα, με ποια χρονολογική σειρά έγιναν, δεν θα έχει καμία φοβία να αντιμετωπίσει αυτό το είδος της διαδικασίας που πρέπει να αντιμετωπίσει, δηλαδή να παρασταθεί στο δικαστήριο, να απαιτήσει να ακουστεί στο δικαστήριο, χωρίς να αποδέχεται αυτά που λέει ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας ότι δεν παρίστασε, κάτι το οποίο είναι αντισυνταγματικό. Το άρθρο 8 του συντάγματος προβλέπει ότι κανένας δεν στερείται το φυσικό δικαστή που ορίζει ο νόμος, εάν δεν το επιθυμεί ο ίδιος. Δεν μπορεί να κάνουν σε διαδικασίες fast track η φαρπαγή της περιουσίας των πολιτών. Οποιοδήποτε δικαστής επικαλείται ότι ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, το είπα και χθες, προβλέπει αυτά τα πράγματα, στην ουσία δέχεται να εφαρμόζεται προδήλως αντισυνταγματικός νόμος. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Θεωρείτε ότι αυτή η τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, πέρα από όλα τα παρατράγματα πολιτικής δικονομίας, πέρα από όλα τα άλλα που δημιούργησε, θεωρείτε ότι έχει σχέση με όλο αυτό το έγκλημα, το κακούργημα το οποίο συντελείται στη χώρα μας, δηλαδή στερούν το δικαίωμα της φυσικής παρουσίας του κάθε πολίτη από το να υπερασπίσει τα δικαιώματά του, έχει σχέση? Ασφαλώς και έχει σχέση. Δεν μας έχουν εξηγήσει γιατί έπειτα από 42 χρόνια άλλαξε ο κώδικας πολιτικής δικονομίας και δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες να καταλάβει ο κόσμος ποιες είναι οι δύο ουσιαστικές διαφορές. Η πρώτη είναι αυτή που είπαμε μόλις πριν από λίγο και η δεύτερη είναι ότι οι πληστηριασμοί θα προχωρούσαν πλέον σε εμπορικές τιμές τη στιγμή που ο κόσμος πλήρωνε ένφια με βάση τις αντικειμενικές τιμές. Η διαφορά λοιπόν αυτή ήταν αυτή που μπορούσε και έδινε το δικαίωμα στην τράπεζα να προχωρήσει σε πληστηριασμό από την ώρα που ένας δανειολήπτης είχε πληρώσει μέρος του δανείου, το ακίνητο είχε χάσει την αξία την εμπορική, το υπόλοιπο του δανείου ήταν τόσο όσο και εμπορική αξία και γι' αυτό το λόγο έφτιαξαν τον κώδικα πολιτικής οικονομίας που αυτές είναι οι δύο ουσιαστικές του αλλαγές. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν δηλαδή για ποιο λόγο το έκαναν μετά από 42 χρόνια. Σε διαδικασίες fast track να κυνηγήσουν τους πολίτες, ενώ υπάρχουν δικογραφίες, μηνύσεις κατά αυτών των πράξεων που οι τραπεζίτες διέπραξαν, οι οποίες είναι στα συρτάρια της δικαιοσύνης επί 55 μήνες παρανόμως, τα οποία εμείς τα έχουμε καταγγείλει, τα έχουμε πάει, τα έχουμε καταθέσει, έχουμε ζητήσει εγγράφως απαντήσεις πλέον γιατί δεν προχωράνε αυτές οι δικογραφίες. Ας πούμε ότι να τις βάλουν στο αρχείο. Όποιος θέλει μπορεί να πει ότι ναι, εμείς τη βάζουμε στο αρχείο γιατί δεν είναι ορθή. Το αποπειράθηκε ο εισαγγελέας Μπαξεβάνης, έγινε αναφορά στην επιθεώρηση δικαστών κατά του εισαγγελέα Μπαξεβάνη, που επί της ουσίας δεν είχε κάνει καν ανάγνωση της μηνύσεως και απαντούσε άλλα ντάλλα από αυτά που εμείς γράφαμε στη μήνυση.
Πουθενά στη μήνυση εμείς δεν λέγαμε ότι είχαν ξοφληθεί τα δάνεια μέσω του τούχου σου, την καραμέλα που πουλάνε οι παπατζίδες της πιάτσας στον κόσμο. Και αυτός έλεγε ότι εμείς λέγαμε ότι τα δάνεια έχουν ξοφληθεί από το τούχου σου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε διαβάσει καν τη μήνυση. Πήγε να τη βάλει με διαδικασία fast track στο αρχείο. Έγινε μία αναφορά στην επιθεώρηση δικαστών και η δικογραφία δόθηκε εντολή από τους πάνω από αυτόν να προχωρήσει και να ελεγχθεί. Σήμερα, επί 5-6 χρόνια, 55 μήνες για την ακρίβεια, είναι στο ίδιο στάδιο, διότι αλλάζει χέρια από εισαγγελία σε εισαγγελία, όπως επιλέξει γράφουμε και στο αίτημα το γραπτό που κάνουμε, να μας απαντήσουν ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει. Επί της ουσίας δεν έχουν κάνει τίποτα. Και από την άλλη, κυνηγάνε τον πολίτη που του δημιουργούν πανικό ότι θα χάσει το σπίτι του. Δεν μπορείς να χάσεις σπίτι εάν δεν ακολουθηθεί μία σειρά από νομικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να χάσεις σε όλα τα βήματα. Που αυτό, με βάση τα στοιχεία, είναι αδύνατον με νόμιμο τρόπο να χάσει ο άνθρωπος το σπίτι του. Από την ώρα που η δικογραφία έχει μαθηματικά τεκμηριωμένα δεδομένα, από την ώρα που η δικογραφία λέει ότι ο άνθρωπος τελώντας σε πλάνη συνεπλήθη με την τράπεζα, διότι οι τράπεζες διαφημίζουν ακόμα και σήμερα ότι φροντίζουν το καλό της εθνικής οικονομίας και ελάτε να δούμε πώς θα κάνετε 2-3 παιδιά, όταν τους έχουν βάλει τεκμήριο. Κοροϊδεύουν ψυχρό το λαό και δεν τους κυνηγάει κανείς ακόμα και σήμερα για διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω των διαφημίσεών τους. Αυτοί λοιπόν το 5 μέχρι το 8, το είπαμε και χθες, δάνειζαν πάνω από το όριο του νόμου. Όταν δανείζεις πάνω από το όριο του νόμου, δεν είναι παράνομο το δάνειο που δόθηκε αφού ξεπέρασαν το όριο. Ο παράνομος σε όλα τα δάνειά του έχει συμβληθεί παράνομα. Από την ώρα που έγινε αυτό, ο ανθρωπάκος αυτός που έκανε ένα δάνειο θεωρούσε ότι συμβαλόταν με ένα τραπεζικό ίδρυμα που ήταν επιφορτισμένο με την ορθή άσκηση νομισματικής πολιτικής. Θεωρούσε ότι με αυτό το εισόδημα που είχε η οικογένειά του ολόκληρη, όχι μόνο ο ίδιος μεμονωμένα, θα μπορούσε να αποπληρώσει το δάνειο. Δικαίως το θεωρούσε, διότι αυτό προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, προβλέπει μια αηφόρο ανάπτυξη και αυτό προβλέπει και το Εθνικό Συμβούλιο Κεντρικών Τραπεζών, η ΣΟΚΟΤΟΥ, οι οποίες έχουν ως στόχο τη σταθερή μη πληθωριστική ανάπτυξη, για να προστατεύεται το διαρκές και πάγιο περιουσιακό στοιχείο των ανθρώπων, που είναι το ακίνητο. Αυτό λοιπόν αποδεδειγμένα δεν το έπραξαν. Και όχι μόνο δεν το έπραξαν, φρόντισαν να πράξουν το ακριβώς ανάποδο, προκειμένου να εξαθλιώσουν την ελληνική οικογένεια, να βρεθεί σε αδυναμία πληρωμής, για να τις υφαρπάξουν και την περιουσία που είχε προγενέστερα τη σύμβαση του δανείου. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει. Μισό λεπτό. Το είπες και στο προηγούμενο. Στην προηγούμενη εκπομπή αρκετές φορές. Η Ελλάδα δηλαδή με βάση την έρευνα που έχεις κάνει παραβιάζει συστηματικά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ακριβώς. Συστηματικά από το 2005 μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Η συνθήκη της Λισαβόνας, να πούμε στον κόσμο που δεν γνωρίζει, επέχει ή αντικατέστησε το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα το οποίο κόλλησε στο δρόμο και ανταυτού έφεραν τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι όπως το λέτε. Ωραία. Οι πολίτες έχετε εξετάσει αν μπορούν να προσφύγουν στα ευρωπαϊκά όργανα για την παραβίαση αυτής ειδικά της συνθήκης, που ξαναλέω επέχει θέση Ευρωσυντάγματος. Ασφαλώς και θα έπρεπε να προσφύγουν, αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν ότι έχουν τους κατάλληλους συμβούλους ως δικηγόρους και ως οικονομολόγους, το οποίο απαιτεί ένα κόστος που θεωρητικά είναι δυσβάσταχτο και επιπλέον θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό και χθες μίλαγα για την ανάγκη της συλλογικότητας, όπου το κόστος επιμερίζεται, διότι όλοι αυτοί είναι θύματα ακριβώς της ίδιας απάτης. Μάλιστα. Πριν πάμε σε ένα θέμα που το ανοίξαμε χθες και είπαμε ότι θα το συνεχίσουμε, πώς μπορεί να πιάνει τα βήματα εκείνα με απλά λόγια που μπορεί να υπάρξει μια οργανωμένη, συντονισμένη δράση πολιτών και θα μπορέσει να, όχι απλώς να επιμερίσει έξοδα, να είναι και αποτελεσματική. Για να είναι αποτελεσματική, καταρχήν πρέπει να υπάρχει μια πληθώρα κόσμου που θα ενδιαφερθεί
για το μέλλον των ίδιων, των παιδιών τους και της χώρας τους. Για να κάνουν καταρχήν το πρώτο βήμα που είναι η μήνυση. Η πρώτη κατακίνηση είναι η μήνυση, ναι. Άρα λοιπόν αν έχουμε 1.000, 2.000, 3.000 ανθρώπους, αυτό ενισχύει τη δυναμική αυτής της προσπάθειας. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, αν κατατεθεί ένα δικόγραφο με 3.000-4.000 ανθρώπους, θα κάνει και αυτό 55, 65, 75 μήνες ή μπορεί αυτό να καταλήξει νωρίτερα? Υπάρχει κάποια διαδικαστικά ζητήματα στους κώδικες και όταν έχεις κάνει ενέργειες εναντίον του διαδίκου σου, έχοντας συνδέσει την κίνηση που κάνεις με τη δανειακή σύμβαση, δεν μπορεί να προχωρήσουν ενέργειες εις βάρος σου όταν εκκρεμεί... Εννοούμε τη δανειακή σύμβαση με την τράπεζα, οποιαδήποτε, για το σύμβαση σπίτι, για δάνεια ή για οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Όταν εσύ μηνύεις τον συμβαλόμενό σου που είναι η τράπεζα για τη συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση που εκταμιεύτηκε εν αγνία σου την εποχή που εκείνος ήταν παράνομος και καταγγείλεις αυτή τη δανειακή σύμβαση με τη μήνυση και με αγωγή ομαδική, ούτε εκεί υπάρχει μεγάλο κόστος, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν να εκδικάσουν κάτι για το οποίο εκκρεμούν άλλου είδους νομικές ενέργειες. Επομένως, παγώνει κάθε διαδικασία εάν κάποιου προσπαθούν να του πάρουν την περιουσία, να του βγάλουν το σπίτι στο σφυρί ή να του πάρουν περιουσιακά στοιχεία από τη στιγμή που ήδη μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της μήνυσης ή και της αγωγής με δύο διαφορετικά νομικά όπλα. Έτσι. Ακριβώς. Το μεν ένα δεν έχει κανένα κόστος η μήνυση. Το δε άλλο, η αγωγή, πάλι ομαδική, έχει κάποιο παράβολο, έχει κάποιο κόστος. Έχει κάποια κόστη που είναι πάρα πολύ μικρά. Όταν για το κάθε άτομο, έτσι. Για το κάθε άτομο έχει ένα πάρα πολύ μικρό κόστος που κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετέχουν. Τι πιθανότητες έχει, αν υπάρξουν, αυτό... ναι, τι πιθανότητες έχει, αν υπάρξει μια συντονισμένη δράση από μια μεγάλη ευάριθμη ομάδα πολιτών, να φτάσει γρήγορα στο ακροατήριο αυτή μια τέτοια υπόθεση, είτε είναι η μήνυση είτε είναι η αγωγή. Γιατί από τη δική σου περίπτωση... Ναι. Στο ακροατήριο θα φτάσει σίγουρα η αγωγή, διότι όταν η τράπεζα προσπαθήσει να βγάλει μία διαταγή πληρωμής, ενώ ήδη έχει δεχτεί μία αγωγή και θα ζητήσει συνεκδίκαση, θα αναγκαστεί ο δικαστής να μπει επί της ουσίας της υπόθεσης, αν θέλει να προχωρήσει να κυνηγήσει τον άνθρωπο που κινδυνεύει από την τράπεζα, θα πρέπει να δικάσει επί της ουσίας αυτό. Σε ομαδικές αγωγές... χωρίς να μας δώσετε στοιχεία για να μην μπούμε στη διαδικασία. Να σας πω κάτι σημαντικό να καταλάβετε. Ναι, ναι. Σε δύο ομαδικές αγωγές με πολύ λίγα άτομα, οι οποίες έχουν κατατεθεί, στην πρώτη περίπτωση ο δικαστής ξεκάθαρα αρνείται να βγάλει απόφαση, πέρα από κάποιες παρελθώσεις χρήσης δικές μου προσωπικές, σε ομαδική αγωγή πλέον, ο δικαστής αρνείται να βγάλει στην πρώτη ομαδική υπόθεση απόφαση, χωρίς κανένα αιτιολογικό, και αναλαμβάνει επόμενος δικαστής χωρίς να μας εξηγούν γιατί δεν το δίκασε, διότι θα πρέπει να το κάνει δεχτό, και στην δεύτερη ομαδική αγωγή, με το πρόσχημα ότι λείπαν κάποια πληρεξούσια που δεν λείπανε, από όσο έχουν ενημερωθεί από αυτούς που έλεγξαν τους φακέλους, πάλι δεν προχώρησε να εκδώσουν απόφαση, με το πρόσχημα να προσκομίσουμε τα 7 πληρεξούσια που έλειπαν από τους 81 συμμετέχοντες. Ενώ θα μπορούσε, εάν ήθελε να την απορρίψει, αν μπορούσε να την απορρίψει, να πει ότι την απορρίπτω για τους 74. Δεν την απέρριψε. Αυτό λοιπόν δίνει εκκρεμωδικία, αρκεί να έχουμε το χρόνο και την ορθή οργάνωση, για να είναι πλήρης τα δικόγραφα των ομαδικών αγωγών με τους αριθμούς των δανειακών συμβάσεων. Και στην άλλη περίπτωση είναι εκκρεμωδική, γιατί κανείς δικαστής δεν θα φορτώσει στο κεφάλι το δικό του την ευθύνη με αυτά τα δικόγραφα να απορρίψει αυτά τα πράγματα, όπως δεν έχουν απορριφθεί μέχρι και σήμερα. Στην πορεία τη δική σας, στην περίπτωση τη δική σας ή σε άλλες που ξέρουμε ότι κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον, αν όχι τη δικαίωση όπως ήρθε σε εσάς, τουλάχιστον έχει βάλει φραγμό στον πληστηριασμό ή στο σφυρί κάποιων περιουσιών. Έχουμε δει δικαστές οι οποίοι έκαναν το καθήκον τους χωρίς να υπάρξει επιρροή κομματική ή κυβερνητική, γιατί είναι βέβαιο, ότι υπάρχει τέτοιου είδους παρέμβαση από τα περιστατικά που περιγράφεται. Δεν μπορεί ο δικαστής απλώς μόνος του να αποφασίζει χωρίς την πολιτική παρέμβαση ότι δεν θα δικάσει. Κοιτάξτε, το 2013 ο εισαγγελέας Καλούδης έβγαλε μία διάταξη και ζητούσε τη σύλληψη
όλων των ταμείων των κομμάτων και ζητούσε και τη σύλληψη όλων των μεγαλοστελεχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Μάλιστα. Αυτό πολλοί κόσμος το αγνοεί. Αυτό έγινε το 2013. Δεν έχει παίξει γιατί το έχουν αποκρύψει. Αναδείχθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια κομμάτων και ΜΜΕ και αναδείχθηκε όχι στο βαθμό που έπρεπε να αναδειχθεί. Αυτό λοιπόν που έκανε ο κύριος Καλούδης ήταν να κάνει το καθήκον του. Το ότι δεν αναδείχθηκε, ευθύνη έχουν όλοι οι πολιτικοί φορείς της χώρας. Και οι εντός Βουλής και οι εκτός Βουλής. Διότι πάνω σε αυτό θα πρέπει να πατήσουν οι οργανωμένες κινήσεις και να προστατεύσουν τα μέλη τα οποία τους στηρίζουν για να υπάρχουν ως φορείς. Ούτε καν για τα μέλη τους δεν ενδιαφέρονται αυτοί οι πολιτικοί φορείς, οι ενώσεις, οι σχηματισμοί. Διότι αυτά που σας λέω είναι γνωστά σε αυτούς. Μπορεί να μην είναι γνωστά στο λαό, αλλά σε αυτούς προσωπικά είναι γνωστά. Θα πάμε σε αυτό, ας μπούμε τώρα στα τεχνικά κομμάτια. Ο κόσμος που μας ακούει, όχι απλώς να αναθαρίσει, να πάρει πληροφορίες χρήσιμες, πώς μπορεί το πρόβλημά του, είτε μόνος του, κατά μόνας, να το αντιμετωπίσει, είτε ομαδικά. Το είπαμε και χθες, θα το επαναλάβω με τη σειρά. Όταν προσπαθούν να σαρπάξουν ένα περιουσιακό στοιχείο, αυτό που θα κάνουν σε πρώτη φάση είναι να βγάλουν μια διαταγή πληρωμής. Έπειτα από την καταγγελία δανείου και το εξώδικο, ακολουθεί διαταγή πληρωμής. Αφού βγει η διαταγή πληρωμής, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να καταθέσει μια ανακοπή. Το ζητούμενο είναι τι ανακοπή καταθέτει. Οι ανακοπές δεν κοστίζουν χρήματα με το κιλό, ούτε με το πόσες σελίδες είναι, ούτε με το τι αερολογίες λένε. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο έγκλημα που έχει γίνει χρονικά και έχει μια ιστορική συνέχεια. Παραγραφή όταν, λοιπόν, έχει. Πώς να έχει παραγραφεί όταν μιλάμε για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνεργεί σε αυτή την νομιμοποίηση, σε απόπειρα νομιμοποίησης, είναι τα αυτά που λένε fund που τα βάλαν στο χορό για να φοβάται ο κόσμος ότι το fund που είναι απ' έξω. Το fund που είναι απ' έξω δικάζει στην Ελλάδα. Και ο δικηγόρος του fund που θα πάει απέναντι στην αντικειμενική αλήθεια είναι συνεργός σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μιλάμε για χρήματα που ανήκουν σε βαθμούς κακουργήματος. Και αν στο δικαστήριο αποπειραθεί να αντικρούσει την αντικειμενική αλήθεια της ανακοπής αυτής που έχει κατατεθεί και έχει τα σωστά στοιχεία, διαπράττει κακούργημα το οποίο λέγεται απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου. Εγώ έχω παραστεί σε δίκες 4 φορές και σε καμία από τις 4 δίκες δεν έχει ρωτήσει δικηγόρος τράπεζας τίποτα, ενώ ακούει ότι ο εντολέας του έχει επεξαιρέσει 40 δις και στις 4 δίκες. Όταν λοιπόν γίνεται μια τέτοια εκδίκαση και εσείς είστε δικηγόρος της τράπεζας και ο διάδικος πει ότι έχουν υπεξαιρεθεί 40, το οποίο προκύπτει με μαθηματικό τρόπο και το γνωρίζουν όλοι. Από τους ισολογισμούς. Εάν ο πολίτης γνωρίζει και εκείνη την ώρα ξέρει να απαντήσει, αν ο δικηγόρος της τράπεζας αποπειραθεί να πει τον οποιαδήποτε βλακεία, θα πει: κυρία Πρόεδρο, εδώ πάει να με βγάλει τρελό αυτός ο αλήτης που έρχεται να μου πάρει το σπίτι. Γιατί αυτό συμβαίνει στην ουσία. Και αν δεν είσαι έτοιμος να εξοντώσεις τον αλήτη που πάει να σου πάρει το σπίτι, θα στο πάρει. Απλά. Εννοείς να τον αντιμετωπίσεις νομικά. Εκείνη τη στιγμή πάει να αντικρούσει την αντικειμενική αλήθεια. Όταν αντικρούεις την αντικειμενική αλήθεια εντός του δικαστηρίου, στην ουσία κάνεις απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου. Αν ο πολίτης λοιπόν γνωρίζει αυτό που πρέπει να πει, θα στείλει τον αλήτη αδιάβαστο με ποινικό στο κεφάλι και μεθαύριο μπορεί να του κάνει αγωγή να του πάρει το δικό του σπίτι. Αρκεί να γνωρίζει. Και αυτά που σας λέω είναι πολύ απλά, διότι είναι 45 σελιδίτσες. Όταν ο άλλος λοιπόν δεν θέλει να αφιερώσει χρόνο να μάθει 45 σελιδίτσες, να μάθει την ιστορική συνέχεια του εγκλήματος και να μάθει 5 βασικά νομικά, 5, δεν μιλάμε για παραπάνω, ώστε να προστατεύσει την περιουσία του και ψάχνει τον καθέναν που το πάει και καταθέτει ανακοπές με τυπικούς όρους συναλλαγών, με γενικούς όρους συναλλαγών, με ό,τι βλακεία που έχω διαβάσει και δεν περιγράφεται. Διότι όταν έχει βγει πια απόφαση από τον Άριο Πάγο, υπάρχει απόφαση του Αρίου Πάγου 105 του 2019, που λέει ότι αν ακυρωθεί μία διαταγή πληρωμής με βάση έναν γενικό όρο συναλλαγών, αυτό που ακυρώνεται επί της ουσίας είναι ο γενικός όρος συναλλαγών και τίποτα παραπάνω. Το έχω πει πολλές φορές στο αστείο, πέστε το ανέκδοτο, πέστε το παραβολή, όπως θέλετε. Αν εσείς πάτε σε ένα εστιατόριο και ζητήσετε και φάτε ωραίες μπριζολίτσες,
ωραία παϊδάκια, ωραίες πατατούλες, πείτε τα ωραία σας κρασάκια και τις ωραίες σας μπυρίτσες, τα ωραία αναψυκτικά, και στο τέλος ξεχάσει να σας φέρει το μαγαζί έναν εσπρέσο που ζητήσατε να πείτε, δεν θα του πείτε δεν πληρώνω το λογαριασμό επειδή ξέχασε το εσπρέσο, διότι τότε δηλώνεται απατεώνας. Όταν λοιπόν στις ανακοπές τους οι δικηγόροι καθοδηγούν τους πολίτες στους τυπικούς όρους συναλλαγών, στην ουσία αυτό λένε. Δεν πληρώνω την τράπεζα γιατί με χρέωσε αντί για 121.452, με χρέωσε 121.951 και η διαφορά μου είναι 500 ευρώ. Και εγώ παρακολύω την τράπεζα με νομικά τερτύπια, γιατί αυτό είναι η γενική όρη συναλλαγών. Όταν όμως πας και πεις ότι εγώ είχα ένα εισόδημα Α, είχα μια περιουσία προγενέστερη Α, με αυτό το εισόδημα και με αυτή την περιουσία η οικογένειά μου θέλησε να εξασφαλίσει το παιδί της αγοράζοντας ένα ακίνητο στο όνομα του παιδιού 200.000. Και σήμερα τα δύο ακίνητα μαζί έχουν πέσει κάτω από 200.000, ενώ πριν κάναν 400. Ενώ είχα καθαρή θέση προδανείου 200.000 ευρώ μόνο από την ακίνητη περιουσία. Ενώ είχα καθαρή θέση ακίνητης περιουσίας την ημέρα του δανείου πάλι 200, γιατί είναι 400 τα δύο ακίνητα. Μείον 200 η οφειλή, 200 είναι η καθαρή θέση. Και σήμερα η καθαρή μου θέση είναι τα δύο ακίνητα μαζί να κάνουν 180. Και εμένα μου ζητάει η τράπεζα 200 γιατί έχει βάλει πανωτόκια των πανωτοκίων, ο πανωτόκια και είμαι μείον 20, πρέπει να σας πληρώνει η τράπεζα τη διαφορά της ζημίας σας μείον αυτά που απαιτεί όσον αφορά την ακίνητη περιουσία. Τη διαφορά της ζημίας σας όσον αφορά το εισόδημα που έχετε χάσει, τις καταθέσεις που έχετε χάσει και τα διαφυγόντα κέρδη της επόμενης δεκαετίας στην οποία θα ζείτε σε συνθήκες εξαθλειωμένης χώρας όπου οι μισθοί θα βουλιάζουν και οι συντάξεις με βάση το νέο ασφαλιστικό που πάει στη Βουλή θα μειωθούν ακόμα παραπάνω. Μάλιστα. Πάμε τώρα, το είχαμε αφήσει από χθες, στο νέο ασφαλιστικό. Γιατί και αυτό το νέο ασφαλιστικό έχει άμεση συνάφεια και σχέση με όλο αυτό το κακούργημα που περιγράφεται συνεργεία τραπεζών και εξουσίας πολιτικής όλων αυτών των κυβερνήσεων από το 2005 μέχρι σήμερα. Τι συμβαίνει με το ασφαλιστικό και τι πρόκειται να συμβεί. Τι πρόκειται να συμβεί. Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube όπου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κεφαλογιάννης, λίγο πριν κατέβει ως υποψήφιος ευρωβουλευτής πια, λέει ότι το έλλειμμα, το αναλογιστικό έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων τότε, το 2012, είναι 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το λέει στο βίντεο και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλοι αυτοί που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Όταν λοιπόν μας λένε ότι από τη ζημία που έχουν υποστεί τα ασφαλιστικά ταμεία από το PSI η ζημία τους είναι 20 με 25 δις, συνεπάγεται ότι τα προηγούμενα χρόνια οι εθνάρχες είχαν φροντίσει να έχουν εξαϊλώσει 375 δις. Όταν λοιπόν τώρα λείπουν 375 δις πριν το PSI και άλλα 25.400 μοιραία, αυτό που ψηφίστηκε και λέγεται βασική σύνταξη το 2010 που δεν έχει έρθει ακόμα να γίνει πράξη και είναι 360 ευρώ, θα καταλήξει εκεί ο άνθρωπος είτε σε 5 χρόνια είτε σε 3 χρόνια. Όταν σήμερα συζητάνε να μετατρέψουν το σύστημα από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό, το οποίο απαιτεί ένα χρόνο πολύ μεγάλο, είναι 30 ετία το λιγότερο, το μεσοδιάστημα δεν παρασύμβανε από πού θα πληρωθεί στους συνταξιούχους. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει. Όλα αυτά που λένε είναι στον αέρα, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται το τελευταίο πλιάτσικο. Και πλέον το πλιάτσικο είναι εμφανές. Διότι όσο καιρό είχαν να ξεζουμίζουν το κουμπαρά των ασφαλιστικών ταμείων, τα 375 δις, η ληστεία που διέπραταν δεν ήταν ορατή. Τώρα πια που δεν έχουν και έχουν τελειώσει με τα ασφαλιστικά ταμεία, έχουν τελειώσει με την εκποίηση της χώρας, τώρα πλέον θα βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη όλων. Κανείς δεν μπορεί να πει τι θα γίνει. Με ποιο τρόπο αυτό. Το ένας τρόπος είναι ότι ακόμα πετσοκόβουν τις συντάξεις. Θα πάρουν σε 300. Θα κόψουν τους μισθούς, θα αρπάξουν οποιανού ανθρώπου την περιουσία δεν γνωρίζει να την υπερασπιστεί και όποιος δεν φροντίσει να μάθει αυτά τα απαραίτητα δεδομένα που λέμε προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του, την αξιοπρέπειά του, το μέλλον των παιδιών του στα δικαστήρια, θα βρεθεί να ζει κάτω από τη γέφυρα, διότι έτσι ονόμασαν και το πρόγραμμα. Γέφυρα 1, γέφυρα 2. Σε λίγο θα βαφτίσουν όλες τις γέφυρες στην Ελλάδα, γιατί θα είναι όλοι άστιγοι στην Ελλάδα, αν δεν ξυπνήσουν. Ναι. Χαίρομαι που συμφωνείτε, γιατί σε προγενέστερη εκπομπή μου ανέλυα ακριβώς αυτά που λέτε, ειδικά για το πρόγραμμα Γέφυρα και τα προγράμματα Ηρακλής. Να ακούσει ο κόσμος όμως
πέρα από την πληροφόρηση που παίρνει, πώς μπορεί να συνταχθεί και να υπάρξει μια συντονισμένη δράση για να μπορέσει να ανακοπεί όλο αυτό το κύμα απάτης στο πλαίσιο ενός τεράστιου κακουργήματος που ξεπερνάει μάλλον τα όρια της εσχάτης προδοσίας. Εδώ μιλάμε για γενοκτονία. Δεν είναι απλώς μια εσχάτη προδοσία. Εδώ μιλάμε για γενοκτονία του ελληνικού λαού. Επειδή ο κόσμος μερικά πράγματα τα θεωρεί γραφικά. Για να το τεκμηριώσω αυτό, μιλάμε για γενοκτονία διότι πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες, το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, έχει φύγει, έχει εξαλειωθεί, έχει πάει αλλού για να επιβιώσει, που είναι το παραγωγικό δυναμικό. Και έμεινε πίσω οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους όλα τα προηγούμενα χρόνια στην παραγωγή, έδωσαν χρήματά τους για τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία τώρα τα κλέβουν, εντάξει, και κινδυνεύουν να ζήσουν, να πρέπει να ζήσουν, να είναι καταδικασμένοι να ζήσουν υποχρεωτικά με 360 και ίσως και να είναι και πολλά. Για μένα θα είναι πολλά. Άρα λοιπόν αυτό είναι συντονισμένο, σχέδιο γενοκτονίας του ελληνικού λαού, γιατί παράλληλα από την άλλη πλευρά, από τις διάφορες ροές, δεν είναι άσχετα όλα αυτά, εισραίει νέο ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα, όπου ελαιώνεται και ο πληθυσμός. Έτσι, ασφαλώς είναι όπως το λέτε. Είναι, σε αυτά είμαστε σύμφωνοι, δεν υπάρχει θέμα, χωρίς να γνωριζόμαστε, πρώτη φορά μιλάμε. Εγώ απλώς κάνω την προσέγγιση για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει ποιο είναι, γιατί είναι τόσο βαρύ αυτό που λέω για γενοκτονία. Ένα σύστημα εξουσίας δεν ενδιαφέρεται ποιος είναι ο δούλος του. Υπάρχει ο λόγος του Ισοκράτη περί ειρήνης, που όποτε ο λαός ανέβαινε 2 επίπεδα πάνω, γράφει ο Ισοκράτης ότι φροντίζαν να το στείλουν σε μία εκστρατεία και την επόμενη μέρα που γέμιζαν τα νεκροταφεία και οι λάκοι με τους Αθηναίους και τους υπόλοιπους Έλληνες, γέμιζαν τα ληξιαρχεία με αλότριους που δεν ήξερε κανείς από πού κρατάει σκούφια τους. Nice. Αυτή λοιπόν η μέθοδος που σήμερα εφαρμόζεται είναι γνωστή στους ανθρώπους που λειτουργούν τους μηχανισμούς εξουσίας εδώ και χιλιετίες. Εδώ πολλούς αιώνες, ναι. Χιλιετίες στην κυριολεξία. Αυτό λοιπόν που γινόταν τότε γίνεται και τώρα, διότι ο σκοπός τους είναι να κρατήσουν την εξουσία, να κρατήσουν τα κλεμμένα, και αν εμείς θέλουμε να λεγόμαστε Έλληνες, θα έπρεπε να είχαμε τη δυνατότητα να σπιστούμε, να ξεχωρίζουμε ποιοι είναι οι επόμενοι παπατζίδες, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ορολογία γέφυρα 1, γέφυρα 2, του χουσού μου, χουσού, φουφουφού, κουκουκού, γιατί δεν θέλουν να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει. Έτσι, όταν λοιπόν ένας άνθρωπος συμμετέχει σε ένα τέτοιο κίνημα, σε οποιοδήποτε κίνημα, που του λέει εμείς θα κάνουμε προεκλογικό πρόγραμμα την αναστολή των πληστηριασμών. Αυτός λοιπόν δηλώνει παπατζής. Η αναστολή Πάμε των πληστηριασμών... λοιπόν τώρα στους παπατζίδες, τους οποίους εσείς τους βιώσατε καλά, τους καταγράψατε και τους, πώς να πω, συνεργαστήκατε εντός εισαγωγικών, είχατε τη δυνατότητα με όλους αυτούς τους εθνοσωτήρες, πατριδοκάπηλους, παπατζίδες όπως τους λέτε, να έρθετε σε επαφή στην προσπάθειά σας να ξυπνήσει ο κόσμος, να συνασπιστεί και να αντιμετωπίσει όλο αυτό το κακούργημα, όλη αυτή την προδοσία. Αυτό ήταν ένα αναγκαίο κακό. Εγώ δεν είχα τις γνώσεις αυτές που έχω σήμερα. Τις αποκτήσατε όμως την παρελθούσα δεκαετία. Προσπάθησα λοιπόν προκειμένου να μην κάτσω να φάω τόσο χέρια, χρόνο, να αναλώσω, να πάω να βρω αυτούς που είχαν ειδικευμένες γνώσεις, προκειμένου να τους πω ρε παιδιά, εγώ έχω μια επιχείρηση. Δεν κάνω κάτι λάθος φέτος ή κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανα τον προηγούμενο χρόνο. Δεν μπορεί να μου λέει η τράπεζα με μια ανάπτυξη της εταιρείας που πήγαινε από α τζίρο 2α, την επόμενη χρονιά πήγαινε το 2α, 6α. Όχι, και επόμενη... ναι, κατάλαβα τι λες, όμως κύριε Σαρή, ήθελα να πω ότι... καταλάβετε, εκεί ήθελα να, να καταλήξω. Όχι, όχι, κάπου αλλού ήθελα να σε πάω. Ότι ενώ εσύ δικαιώθηκες, θα μπορούσες να είχες μείνει στο σπίτι σου, να είσαι ήρεμος, να, να είσαι στον τόπο σου και να μην ασχολείσαι. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει ο πολίτης. Ότι ενώ όχι, εσύ... για μένα αυτό δεν είναι δικαίωση μέχρι τώρα. Κάποιοι νομίζουν ότι εγώ δικαιώθηκα. Δεν δικαιώθηκα. Mm-hmm. Εγώ θα δικαιωθώ όταν θα πάει φυλακή αυτός που έπαιζε με τη ζωή μου εν αγνία μου. Μάλιστα. Στα ομηρικά έπι που είναι η παιδεία των Ελλήνων, η κλασική παιδεία, όταν ο Αχιλλέας δέχεται την πρεσβεία, τους απαντάει μία φορά με εξαπατήσατε και δεν με εξαπατάτε ξανά. Θα βλέπω να σας φάζουν και θα το διασκεδάζουν.
και αν δεν πέθανε ο φίλος του, δεν θα μπαίνει ποτέ στη μάχη. Όταν λοιπόν δεν τιμωρηθούν αυτοί που έπαιζαν με τις ζωές μας 40 χρόνια, τουλάχιστον, γιατί εγώ είμαι 52 σήμερα, τα 40 τελευταία παίζανε με τη δική μου τη ζωή προσωπικά, ο σκοπός μου είναι να πάνε φυλακή. Γι' αυτό και καταθέτω μηνύσεις. Κατά ιουδήποτε αποπειράτε να με πει βλάκα. Το είπα και χθες. Όταν εγώ καταθέτω ένα δικόγραφο που ξέρω ότι είναι έτσι και βρίσκεται απέναντί μου ένας φουκαράς δημόσιος υπάλληλος, παύλα δικαστής ή παύλα εισαγγελέας, που δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που λέω είναι έτσι, συνεπάγεται ότι έχει πάρει εντολή να μην το καταλάβει, διότι όλοι ξέρουμε πόσο κάνει ένα και ένα. Αν λοιπόν δεν ασκήσει διώξεις κατά της εκαθαρίστειας της τράπεζας και κατά του δικηγόρου που εμφανίστηκε να νομιμοποιήσει προϊόντα εγκλήματος εμπέζοντας αυτά που γράφω και βγάζοντας με τρελό, στην ουσία με προσβάλλει ως προσωπικότητα. Αυτό που λέτε και αυτό που περιγράφετε θα προϋποθέτει δικαστές με το ανάστημα του Ντι Πιέτρο της Ιταλίας ή άλλων μεγάλων δικαστών. Αν δεν έχουν να παραιτηθούν. Ναι. Αν δεν έχουν τέτοιος λειτουργεί της δικαιοσύνης, να παραιτηθούν. Διότι οι κοινωνίες συγκροτήθηκαν για να υπάρχει οργανωμένη οικονομία και δικαιοσύνη. Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, να μας πούνε ότι εδώ πέρα είμαστε τουρίστες που ερχόμαστε να παίρνουμε το μισθό μας. Ή είναι απολύτως διεφθαρμένοι. Να μας το πούνε. Να μας πούνε. Ένας διεφθαρμένος δεν θα πει ποτέ είμαι διεφθαρμένος. Να μας πούνε οι δικηγόροι ότι μην έρχεστε να μας πληρώνετε πεταμένα λεφτά, διότι έχετε απέναντί σας ένα διεφθαρμένο δικαστή, ο οποίος δεν πρόκειται να σε κρίνει. Να μας το πούνε όμως. Να μην χρεώνουν 2.000, 3.000, 5.000 και μετά να σου λένε και τι να κάνουμε, έτσι είναι το σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να μπορεί να είναι σε θέση να ξεχωρίσει τι του συμβαίνει. Όταν είναι σε θέση να ξεχωρίσει τι του συμβαίνει και αποφασίσει να βρει το δίκαιο, το θα το βρει. Είναι θέμα χρόνου να το βρει. Βλέπω ότι επιμένετε, άρα έχετε πιστεί ότι το δικαστικό σύστημα με τους κατάλληλους χειρισμούς θα λειτουργήσει. Αυτό δείχνει η ιστορία μας. Όταν μιλάμε για μεγάλη αρχαία Ελλάδα, μιλάμε για την περίοδο του Φιάλτη του Σοφονίδη. Δεν υπήρχε άλλη περίοδος μεγάλης αρχαίας Ελλάδας. Οι Αθηναίοι πολίτες που ληστεύονταν οι περιουσίες τους μείωσαν τα δικαιώματα των δικαστών. Αυτή είναι η μεγάλη αρχαία Ελλάδα. Αν κάποιος άλλος ξέρει άλλη ιστορική περίοδο πέρα από αυτά τα λίγα χρονάκια, να μου την πει και εμένα. Αυτά που λέτε έτσι είναι πραγματικά και έχουν και την πολιτική τους διάσταση, όμως θα προϋπέθετε τουλάχιστον ένα σύστημα πολιτικό που να μην είναι τόσο πολύ διεφθαρμένο όπως είναι το σημερινό. Σε όλες τις εκφάσεις. Το πρόβλημα. Πώς? Από τους πολίτες ξεκινάει το πρόβλημα που υπηρετούν αυτούς τους διεφθαρμένους, που πάνε και τους γλύφουν, που πάνε και τους χαιρετάνε, που πάνε και τους δίνουν το χέρι τους και ούτω καθεξής. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας. Αν δεν την κάνουμε, δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε πατερούλιδες. Το έχω πει χίλιες φορές, οπότε μιλάω, αυτό λέω, γιατί όταν θέλεις πατερούλη, ο πατερούλη θα σου πει δώσε μου την ταυτότητά σου, τα εκλογικά σου δικαιώματα, τους τίτλους γης σου, αφού θέλεις πατερούλη να σε προσέχει, δεν χρειάζεται τίτλους γης. Τα παιδιά έχουν τίτλους γης. Δεν έχουν. Και αφού τα δώσεις αυτά, τότε να πεις έλα εδώ πατερούλη, τα ιζέμε τώρα. Αυτό ζητάει ο λαός και γι' αυτό τους κλέβουν τις περιουσίες. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τους παπατζίδες. Είναι δύο επιπέδων. Είναι το γνωστό σύστημα που βρίσκεται εντός και εκτός Βουλής και είναι και όλοι οι υπόλοιποι διάσπαρτοι εθνοσωτήρες που με τη θαλασσοταραχή που δημιουργήθηκε από το 2007-2008 που άρχισε ουσιαστικά να καταγράφουν οι δείκτες, οι πλασματικοί δείκτες, μια πλασματική εικόνα, μια πλασματική φούσκα ενός προϊόντος εγκλήματος οικονομικού, εμφανίστηκε, ο βυθός αναταράχθηκε και βγήκανε πολλοί εθνοσωτήρες στη φόρα. Η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες, δεν το ξέρουμε αυτό όλοι. Ναι, εγώ το λέω λίγο πιο σκληρά. Βγήκαν όλα τα κατακάθια λοιπόν στην επιφάνεια, οι οποίοι πατώντας πάνω στην απελπισία των Ελλήνων και ακόμα δεν έχουν δει τίποτα και δεν έχουμε δει τίποτα, παρόλα αυτά από εθνοσωτήρες έχουμε πήξει. Πατριδοκάπηλους επίσης. Εσείς ήρθατε σε επαφή με αυτούς, γιατί το σύστημα κάνει τη δουλειά του, το περιγράψατε. Κρατάει τα κεκτημένα του, παράνομα ή όχι, και αρπάζει τώρα, αφού πήρε το εκλογικό βιβλίο στα χέρια, τώρα αρπάζει και τη γη, για να σου δίνει, ξέρω εγώ, το ξέρω κόμματο. Ή όπως έλεγε ο Στάλιν με τα κοτόπουλα, το ξεπουπουλίζει λίγο, έτσι, την ξέρεις την ιστορία. Λοιπόν, εγώ μέχρι το 2011 καταρχήν δεν γνώριζα ποιος κυβερνάει τη χώρα μας. Είχα μια επιχείρηση υγιέστατη,
έτρεχα να κάνω παραγωγή, δεν είχα σχέση με χονδρικές πωλήσεις, με επιταγές, με αυτόν τον περίγυρο και το συνάφι και δεν είχα αντιληφθεί, και το έχω πει χιλιάδες φορές, το τι ακριβώς είναι αυτοί που κυκλοφορούν στην πιάτσα. Προσπάθησα λοιπόν, αντί να αφιερώσω τόσο χρόνο για να βρω όλα αυτά τα στοιχεία που θα τεκμηρίωναν αυτά που είχα ως σκέψη, να πάω να βρω κάποιους ανθρώπους που θα βοήθαγαν προκειμένου να επιμεριστεί η εργασία. Ναι. Δικηγόρους, οικονομολόγους, λογιστές. Το μόνο που είχαν στο μυαλό τους λοιπόν το αντιμετώπιζα, το έβλεπα, αλλά δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος εκείνη την εποχή να λειτουργήσει κάτι άλλο, γιατί δεν υπήρχε κανένας φορέας που να θέλει να βοηθήσει το λαό. Πήγα τα πρώτα στοιχεία με πρωτόκολλο στα κόμματα, αυτά που ήταν τότε στη Βουλή, τα προσκόμισα αμέσως μετά και στον τομεάρχη της Χρυσής Αυγής στην πρώτη Βουλή, ο οποίος μου απάντησε, αν τα πει ο αρχηγός θα τα πω κι εγώ. Έμεινα σύξυλος, δεν το πίστευα δηλαδή. Αυτό που λέει το τραγούδι, μπροστά πάει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη, δεν το πίστευα ότι μου το απαντούσε αυτό το πράγμα. Ότι το ζούσε αυτό ήταν σαν όνειρο. Πήγες και αλλού. Δεν θυμάμαι το όνομά του πρώτου. Δεν πήγες μόνο σε αυτούς. Είναι επιτυχιούχος, υποτίθεται. Ναι, δεν πήγες μόνο σε αυτούς, πήγες και σε άλλους. Προσπάθησα να πάω σε όλους όσους υπήρχαν εκείνη την εποχή στο προσκήνιο. Κάποιος μου είπε, γνωστός, ότι αν γίνουν αυτά που σκέφτεσαι, θα πέσει το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Και με πολλή αφέλεια, σε εισαγωγικά, το απάντησα, αν δεν πέσει το τραπεζικό σύστημα της χώρας, θα γίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες δούλοι. Γιατί αυτό θα γινόταν. Ένα από τα δύο είναι. Ή γκρεμίζεις τον εχθρό σου, ή σε τελειώνει. Εκεί ήταν λοιπόν ξεκάθαρο τι συνέβαινε, διότι όταν οι τράπεζες μειώνουν πλαφόν στα καλά καθούμενα, από μένα δεν μου το είχαν πράξει αυτό, αλλά άκουγα στην αγορά τι γίνεται, κατέβαινα σε διεθνείς εκθέσεις και άκουγα τους υπόλοιπους Έλληνες που αγόραζαν εμπορεύματα την κρίνια και τη μουρμούρα με την κρίση που είχε δημιουργηθεί. Και ήταν αδιανόητο να συμβαίνει αυτό στα καλά καθούμενα. Δεν ξεχάσαμε, όπως είπα και χθες στην εκπομπή, όλοι οι Έλληνες τις δουλειές που κάναμε, όλοι οι άνθρωποι που δούλευαν μισθωτοί, ξέχασαν την εργασία που παρήγαγαν στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν. Οι συνταξιούχοι τι ξέχασαν και τους κόπηκαν τα λεφτά. Μπήκανε στη χώρα, γιατί δεν είναι κατανοητό, πέρα από τα χρήματα των τραπεζών που είναι τα 233 δις που λέμε, μπήκανε στη χώρα άλλα 210 δις από τα μνημόνια. Είναι πρόσθετα αυτά τα χρήματα, δηλαδή μπήκανε σε μια τριετία 440 δισεκατομμύρια. Και η χώρα βούλιαξε ενώ είχε εισρωή 440 δισεκατομμύρια. Μισό λεπτό. Δεν μας είχε πει κανείς μέχρι τότε. Εδώ υπάρχει ένας ισχυρός αντίλογος ότι από αυτά που μας δίνανε, ένα μεγάλο ποσοστό πήγαινε στο να αποπληρώσει τις δανειακές συμβάσεις, οι οποίες θα πληρώνονται για τα επόμενα 100-150 χρόνια, ίσως και 200. Ναι, αλλά δεν μας είχαν πει ότι είναι αυτά τα χρέη. Μάλιστα. Δεν μας τα είχαν πει αυτά. Δεν μας είχαν πει, με ρωτήσατε χθες πότε είναι η συνέντευξη, όχι συνέντευξη, η Εξεταστική Επιτροπή. Το 2015 έγινε η Εξεταστική Επιτροπή για τα μνημόνια, το κοίταξα σήμερα, και αν κάποιος κάνει τον κόπο να χτυπήσει το βιντεάκι αυτό που θα σας πω, δώστε μου ένα χιλιοστό μόνο, το swap του Σιμίτη έπεσε ουρανοκατέβατο 10 χρόνια μετά. Μάλιστα. Το λέει ο Στρόμπλος, ο οποίος είναι στην ίδια υπηρεσία επί 20 χρόνια. Αν μας είχαν πει ότι υπάρχουν χρέη που δεν τα γνωρίζουμε, δεν θα επενδύαμε σε μια χώρα που είχε κρυφά χρέη κάτω από το χαλί, διότι δεν ήμασταν ηλίθιοι να επενδύσουμε και να χάσουμε τα κεφαλαία μας. Άρα μας παγίδευαν συντονισμένα όλοι οι θεσμοί της χώρας. Δεν μας έλεγαν ότι υπάρχει μηχανισμός στα Υπουργεία που θα παίρνουν το ΕΣΠΑ οι μέτεροι 30 εκατομμύρια ευρώ χωρίς καμία θέση εργασίας την ώρα που μιλάγανε και λέγανε ότι με το μισό ΕΣΠΑ θα δημιουργηθούν 300.000 θέσεις εργασίας, διότι αυτό το ακούει τώρα ο συνταξιούχος και δεν καταλαβαίνει πώς επηρεάζει τη ζωή του. Μα και αυτά του λένε τώρα στα δελτία ειδήσεων με μισή ώρα προβολή για την ανάπτυξη στο ελληνικό, με συγκεκριμένες πολυεθνικές. Τις ίδιες βλακίες που έλεγε ο τότε σαν πρωθυπουργός, όπως θέλετε να τους λέω, γιατί ναι. Εγώ τους λέω αλλιώς, Σαμαρά στο Λαύριο, έλεγε ότι αν χρησιμοποιήσουμε το μισό ΕΣΠΑ και το μισό θα είναι 7 δις, θα δημιουργηθούν ή θα σταθεροποιηθούν 300.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή 23.000 ευρώ αναθέση εργασίας, που ήταν λογικό με τις τότε αμοιβές που ήταν 14 μισθοί επί 1.000 μειχτά 1.200
να παίρνει ο εργαζόμενος τα 14.000 και να μένει και στην επιχείρηση κάτι για να επενδύει. Και είναι άλλο πράγμα ότι εκείνη την περίοδο όλο το ΕΣΠΑ μοιράστηκε σε ημέτερους με 30 εκατομμύρια επιδότηση και καμία θέση εργασίας, με 18 εκατομμύρια επιδότηση και καμία θέση εργασίας, διότι αυτό επηρεάζει τις ζωές των μισθωτών, τις ζωές των επιχειρήσεων των υγιών, διότι αυτές που τα έπαιρναν έκαναν αθέμητο ανταγωνισμό στις υγιείς, που πλήρωναν, ενώ αυτοί δεν πλήρωναν, και επηρεάζει το κυριότερο από όλα τις συντάξεις, διότι με βάση το αναδιανεμητικό σύστημα και την μπούρδα που μας παρουσιάζουν ως αλληλεγγύη γενεών, από την ώρα που δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, δεν μπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις σήμερα. Δεν υπάρχει κανείς να το λοιπόν, βλακίες, ναι, σωστά. Τις ίδιες λοιπόν βλακίες που έλεγε ο Σαμαράς τότε, τις ίδιες βλακίες λέει η νυν κυβέρνηση. Και η πλάκα είναι ότι είναι και οι ίδιοι υπουργοί που περνάνε τα χρήματα αυτά από τα χέρια τους και υπάρχουν αφελείς που νομίζουν ότι θα πάρουν από αυτά τα χρήματα κάποιο ποσό και το μόνο που κάνουν είναι να πάνε να σκύβουν λίγο παραπάνω τη μέση τους, μήπως και μπουν στο κλαμπ των ημέτερων. Από ό,τι ξέρω, οι ίδιοι που τα έπαιρναν τότε, οι ίδιοι τα παίρνουν και τώρα. Εγώ παρουσίασα μια σειρά από ονόματα πριν από λίγες ημέρες που είναι οι ίδιοι τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δεν υπάρχουν άλλοι πια. Άμα μπείτε στο 12 οικογένειες. Αυτές είναι όλες. Άμα μπείτε στο blog μου και γράψετε αντί για φόρους επιδοτήσεις, θα σας βγάλει μία ανάρτηση με μία λίστα στο Excel, ημερομηνία, αριθμό φιλοεφημερίδας κυβερνήσεως, όνομα εταιρείας, διότι αυτά είναι δημόσια έγγραφα και δεν μπορεί να σου πει κανείς γιατί δημοσιεύεις προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορεί να μπουν δημόσιο έγγραφο προσωπικό δεδομένο. Πόσα χρήματα πήρε, πόσες θέσεις εργασίας έπρεπε να έχει και εν τέλει πόσες είχε. Και από εκεί προκύπτουν κάτι νούμερα αστροπελέκια. 400 θέσεις εργασίας έπρεπε να έχει κάποιος και είχε 0. Και έπαιρνε επιδότηση. Αυτό λοιπόν λέγεται ο ορισμός της παράνομης αναδιανομής πλούτου και αυτοί είναι που γεμίζουν της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται. Τα ΕΣΠΑ, έτσι. Εννοείται και φτιάχτηκε και όργανο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Task Force for Greece, που πολύ σύντομα διαλύθηκε, διότι αυτά τα γνώριζαν, ήταν συνεργοί. Δεν τα γνώριζαν. Όταν μπαίνουν σε όταν μπορώ να τα βρω εγώ, που είμαι ο τελευταίος των Ελλήνων πολιτών, που δεν είχα καμία σχέση με την πολιτική και με όλα αυτά τα πράγματα, αυτοί που ήταν οι αρμόδιοι να τα ελέγχουν, ασφαλώς και τα γνωρίζουν. Και θα έπρεπε να έχουν πάει στην εισαγγελία και να έχουν μαζέψει στο αυτόφορο όλους αυτούς που ληστεύουν τον κόπο και τον μόχθο όλων των γενεών των Ελλήνων. Αυτά λοιπόν, αυτοί που σήμερα εμφανίζονται στο προσκήνιο να πουλήσουν σωτηρία ως επόμενοι εθνοπατριώτες και δεν τα έχουν αναδείξει και δεν τα έχουν πάει στα δικαστήρια, τελούν ήδη κακουργήματα, ήδη. Αν λοιπόν κάποιος πιστεύει τον νέο μαγαζάτορα που θα εμφανιστεί ενώ δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά, λέγεται αφελής και δικαίως τα ζει κατά τη γέφυρα. Εκτός αν πηγαίνει εκεί για να πάρει και αυτός μια θεσούλα στο νέο μαγαζί και ευελπιστεί να γίνει θυρωρός στο νέο κατάστημα, οπότε πάλι δικαίως στο μέλλον θα ζει κατά τη γέφυρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Είχατε ξεκινήσει να αναλύετε και με αυτό να ολοκληρώσουμε την απόψινή μας συζήτηση για την πορεία των ασφαλιστικών ταμείων. Τι λέει η δική σας η έρευνα αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δεδομένα το τι γίνεται στη χώρα μας. Όταν βγαίνει το ελεκτικό συνέδριο και λέει ρωτάω τον οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους και το απαντάει δεν θα σου πω και παρόλα αυτά αυτοί οι δικαστικοί στο ελεκτικό συνέδριο συνεχίζουν να αμείβονται επί 4 χρόνια από τότε ενώ ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το χρέος, ενώ ακόμα δεν ξέρουμε πόσα έχουν γίνει κρυφά swap για το 2050, γιατί έχουν υπογραφεί swap μέχρι το 2050. Μετά από τα δημοσιοποίηση αυτών των δεδομένων που λέμε στην εκπομπή σας. Να πούμε λίγο, επειδή το άκουσαν οι θεατές μας αρκετές φορές, με δύο λόγια απλά, τι ακριβώς είναι το swap? Το swap είναι... Το πρωτοακούει ο Έλληνας πολίτης για λίγο σποραδικά στα δελτία ειδήσεων, την περίοδο Σιμίτη. Τι ακριβώς είναι το swap? Είναι μια λογιστική αλχημία, μια απάτη, αυτών που υποτίθεται έχουν σπουδάσει οικονομικά και έχουν πάρει μάστερ, για να μην καταλαβαίνει ο λαός τι ακούει. Αν έχετε μία υποχρέωση και δεν μπορείτε να την πληρώσετε σήμερα, εγώ σε εσάς, εγώ έχω την υποχρέωση σε εσάς, θα έρθω και θα σας πω πάρτε μία άλλη επιταγή, που εγώ το έκανα στο παρελθόν, πράξη αυτό
με ανθρώπους που συνεργαζόμουν και έλεγα πάρε μία άλλη επιταγή για ένα χρόνο μετά και πάρε και ένα 4, 5, 7% επάνω, νομίμως, μέσα στις λογιστικές εγγραφές στα γάμα κατηγορίας βιβλία, δεν μπορούσα να πληρώσω την επιταγή και την αντικαθιστούσα. Μόνο που εδώ μιλάμε για μία εγγραφή που δεν καταχωρήθηκε στα στοιχεία της χώρας. Κρατική εγγραφή. Έτσι. Κρατική εγγραφή. Μπράβο. Που δεν καταχωρήθηκε στα βιβλία της χώρας και ο Σιμίτης και όλοι οι μεταγενέστεροι από αυτόν κυκλοφορούν ελεύθεροι. Όταν λοιπόν έγινε η αλλίωση των στοιχείων από τον Γεωργίου της Ελστάτ, που πάνε να τον αθωώσουν τώρα το φουκαράκι αυτόν που δεν ήξερε, μας είπανε ότι δεν υπάρχει αλλίωση. Μάλιστα. Μα αν δεν υπάρχει αλλίωση από εσάς, τότε έλεγε ψέματα η αμέσως προηγούμενη κυβέρνηση. Τότε τα προηγούμενα στοιχεία ήταν αλλοιωμένα. Ένας από τους δύο έπρεπε να κάτσει στο σκαμνί. Είδατε να κάθεται κανένας στο σκαμνί? Ο κόσμος ζαλίζεται από τις πολύπλοκες λέξεις που χρησιμοποιούν οι μορφωμένοι Έλληνες οικονομολόγοι τύπου Σταϊκούρα, τύπου Μηταράκη, που αγοράζουν σπίτια χωρίς να καλύπτουν πόθεν έσχες στο εξωτερικό και παίρνουν δάνειο 3-4 χρόνια μετά για να καλύψουν το πόθεν έσχες που δεν καλύπτανε. Αυτοί είναι υπουργοί σήμερα και κουνάνε το δάχτυλο στους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν το δάνειό τους εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι θύματα της απρόβλεπτης μεταβολής συνθήκων που ήταν δόλια και προσχεδιασμένη από τις τράπεζες. Και ξεχνάνε όλους τους εφοπλιστές που ήταν μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιός, που πήραν δάνεια που ποτέ δεν πλήρωσαν, που έστησαν φαντ στο εξωτερικό και εξόφλησαν τα δάνεια στο 10%, κράτησαν τα υπόλοιπα λεφτά στις Μπαχάμες και σήμερα το παίζουν εφοπλιστές. Και ο κόσμος αυτούς πάει και ζητάει εργασία στους απατεώνες. Και μιλάμε για μια κοινωνία σήμερα που λέμε αν θα μπορέσει να επιβιώσει. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Θέλω μόνο δύο λεπτά για να πω κάτι σημαντικό άσχετα με όλα αυτά για την πορεία της διαδικασίας που μπορεί να κάνει ο καθένας σε ατομικό επίπεδο. Αφού μελετήσει τα στοιχεία και δεχτεί μία διαταγή πληρωμής, το πρώτο που μπορεί να κάνει είναι η ανακοπή επί της διαταγής πληρωμής και η αναστολή. Κάνοντας αυτές τις δύο ενέργειες, με αυτά τα δεδομένα που λέμε, όποιος τα απορρίψει, το είπα και χθες, δεν λέγεται δικαστής, ανήκει σε μία άλλη φράση «on» και βάλτε όποια λέξη θέλετε εσείς για να μην έχετε πρόβλημα με το θέμα του YouTube. Αν ήμασταν αλλού θα το απαντούσα, δεν έχω πρόβλημα να τα πω και το γνωρίζουν όσοι γνωρίζουν αυτά που έχω πει στο παρελθόν. Από εκείνη την ώρα λοιπόν και μετά, αυτό που πρέπει να ακολουθήσει είναι δύο μέθοδοι. Η πρώτη μέθοδος είναι να κάνεις έφεση επί της απόφασης και η δεύτερη είναι αφού έχεις χάσει και θα προχωρήσει θεωρητικά η τράπεζα να ζητήσει να γίνει πληστηριασμός, ανακοπή επί της κατασχετήριας έκθεσης. Πριν κάνεις βέβαια την έφεση και την ανακοπή επί της κατασχετήριας έκθεσης, έχεις το δικαίωμα, εφόσον κάποιος σου λέει ότι αυτά που λέτε δεν στέκουνε, σε λέει τρελό και βλάκα. Άρα σε προσβάλλει ως προσωπικότητα. Μπορείς λοιπόν να κάνεις μια ωραία μήνυση, όπως έκανα εγώ στην πρωτοδίκη ονόματι Εφθαλία Αναγνώστου, η οποία είναι υποδικαστική διερεύνηση εδώ και πολύ καιρό, ταυτόχρονα με τον δικηγόρο της τράπεζας στο ΛΑΠΑ, δεν θυμάμαι το μικρό του, ταυτόχρονα με τη Μαργαρίτα Μάλη, που ήταν η καθαρίστρια του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου που ζήταγε προϊόντα εγκλήματος, και αυτή τη μήνυση να χρησιμοποιήσει ως έφεση. Και αυτή τη μήνυση, να ξέρει ο επόμενος δικαστής, ότι εσύ δεν παίζεις με την περιουσία σου, ούτε με την αξιοπρέπειά σου, το κυριότερο απ' όλα. Δεν μπορεί να σε λέει βλάκας ο δικαστής. Όταν ξέρεις εσύ πόσο κάνει ένα και ένα, και αυτή την μήνυση μπορείς να επισυνάψεις στην ανακοπή επί της κατάσχεσης. Θα ξέρουν λοιπόν. Και άρα σταματάνε όλα μέχρι να εκδικαστούν. Θα πρέπει το δεύτερο, εάν θέλει να παίξει, να μην λέγεται και αυτός δικαστής, για να είναι όν χειρότερο του πρώτου όντως. Και αυτό έχεις δικαίωμα να το κάνεις και στον επόμενο βαθμό και στον επόμενο. Και σε κάθε βαθμό που απορρίπτεται αυτό που λέμε, που είναι μαθηματικά, διότι την απρόβλεπτη μεταβολή συνθήκων την αναγνωρίζει το ΣΤΕ, είπαμε χθες. Δεν μπορεί να αναγνωρίζει το ΣΤΕ την απρόβλεπτη μεταβολή συνθήκων υπέρ του κράτους και όχι υπέρ των πολιτών. Είναι τα απολύτως θύματα. Όταν λοιπόν βάλεις αυτά, είναι πολύ δύσκολο να απορριφθούν. Και αν είσαι αποφασισμένος να κυνηγήσεις τον κάθε δικηγοράκο της τραπέζης, που στην ουσία αυτός πάει να σε κλέψει πια. Διότι άλλο δεν ήξερα και άλλο πήρα την ανακοπή στα χέρια μου του ανθρώπου που έχει κάνει τη σωστή ανακοπή. Πλέον την ευθύνη δεν την έχει τράπεζα, ούτε ο μέτοχος, ούτε κανείς. Την έχει ο δικηγόρος που βάζει την υπογραφή του.
την έχει ο συμβολιογράφος που τυχόν θα προχωρήσει και ούτω καθεξής. Και σε αυτούς έχεις δικαίωμα να κάνεις και αγωγή αδικοπραξίας, διότι τον έχεις ενημερώσει. Από εκεί και έπειτα λοιπόν, όταν κάποιος ακολουθεί αυτή τη μέθοδο, τότε θα μου πει αν μπορεί να χαθεί η περιουσία του ή όχι. Από όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Σάρη, φαίνεται ότι όχι απλώς υπάρχει φως στο τούνελ, διέξοδος, υπάρχει και φωτεινή λεωφόρος. Δεν ξέρω αν είμαι υπεραισιόδοξος, γιατί από όλα αυτά που σας παρακολουθώ τώρα δύο βράδια, βλέπω ότι εάν κάποιος ενημερωθεί σωστά, έχει σχέδιο και φτιάξει και μια στρατηγική, όχι απλώς κερδίζει, αλλά μάλλον... Στρατηγική είναι αλήθεια. Δεν είναι στρατηγική, είναι η αλήθεια. Θα κάτσει και θα γράψει σε απλά ελληνικά, ονομάζομαι έτσι, εργάζομαι από τότε, έχω αυτά τα εισοδήματα εγώ, αυτά η σύζυγός μου, ξεκινήσαμε με αυτά τα εισοδήματα πριν από 30 χρόνια να δουλεύουμε και να έχουμε αυτά τα ένσημα που όλοι έχουν τη λίστα των ενσήμων τους. Φτάσαμε να έχουμε αποκτήσει κάποια περιουσιακά στοιχεία, π.χ. το 2005, από εργασία 25 ετών, με βοήθεια συγγενών μας που είχαν μεταναστεύσει για να βοηθήσουν να συνδράμουν, να βελτιώσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Και με βάση αυτά πήγαμε το 2005 στην τράπεζα, θεωρώντας ότι έχουμε να κάνουμε με τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα. Από την ώρα που πέρασαν αυτά τα χρόνια και υπάρχει το πόρισμα της Πόπης Παπανδρέου, οικονομικής αγγελέας. Δεν είναι δικά μου λόγια. Η Πόπη Παπανδρέου, οικονομικής αγγελέας, στην υπόθεση του ταχυδρομικού δαμευτηρίου, λέει ότι το οικονομικό έγκλημα είναι πολύπλοκο και δεν μπορεί να εξακριβωθεί την ώρα που διαπράτεται, γιατί προϋποθέτει συλλογή στοιχείων, διασύνδεση στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να μπουν σε μία σειρά, διότι το θύμα δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία του θήτη και έτσι είναι. Ποιος ήξερε το 5 ότι οι τράπεζες λειτουργούσαν παρανόμως? Ποιος ήξερε ότι το 6 οι τράπεζες λειτουργούσαν παρανόμως? Αυτά προέκυψαν όταν μας είπαν ξαφνικά ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε την οικονομία μας. Μία οικονομία που μας έλεγαν ότι καλπάζει, ότι κάνει ράλι, ότι είμαστε θωρακισμένοι, ότι και ξαφνικά μας λένε βουλιάξαμε σε μια μέρα. Αυτό μας είπαν ξαφνικά. Χωρίς λόγο και αιτία βουλιάξαμε. Αυτά λοιπόν δεν στέκουν. Όταν λοιπόν αυτά που σας λέω είναι γραμμένα στα δικόγραφα, είναι έτοιμα. Το μόνο που έχει να συμπληρώσει κάποιος είναι το ιστορικό του. Και ξαφνικά βρέθηκα το 2010 από 1.800 μισθό, 1.500, 1.300 στα 550, στα 700. Διότι τα λεφτά μου τα έχει κλέψει ο Σταϊκούρας και ο Μηταράκης και τα έχουν κάνει βίλες στο εξωτερικό. Δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο έχει κάνει βίλα, ένας από τους δύο πάντως. Χωρίς να καλύπτει το πόθεν έσχες. Διότι τα έχει κάνει ο πρωτόπαπας. Αυτοί οι άριστοι οικονομολόγοι, στα δικά τους τα καταφέρνουν άριστα. Στα του λαού δεν ξέρουν τίποτα. Πώς γίνεται αυτό το μαγικό? Θέλω να μου το εξηγήσει ένας δικαστής. Ας πάω και κατηγορούμενος, διότι δεν έχει σημασία πώς θα μπει στο δικαστήριο. Γι' αυτό και προκαλώ και λέω τα ονόματα των εισαγγελέων. Σημασία έχει πώς θα βγεις. Διότι όταν θα πάμε στο δικαστήριο θα μας εξηγήσουν πώς όλοι αυτοί στις φορολογικές τους δηλώσεις έχουν ατελείωτα περιουσιακά στοιχεία ως εκπρόσωποι του ελληνικού έθνους που βουλιάζει. Έτσι ακριβώς. Κύριε Σαρή, σας ευχαριστώ για απόψε. Μας έμεινε ένα τελευταίο μέρος που είναι λίγο πιο εξειδικευμένο. Να έχετε μια ξεκούραστη συνέχεια. Σας είμαι υπόχρεος και πάλι για το χρόνο που αφιερώσατε, γιατί προϋποθέτει πέρα από τη βούλησή σας και τη θέλησή σας και χρόνο. Να είστε καλά. Κίνηση στην κάμερα που κάνανε λόγω πίεσης ματιών, ναι, γιατί αυτό δεν σας το είπα. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα σήμερα, ήταν σαφώς καλύτερα. Δεν είχαμε κανένα focus, κανένα θάμπομα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.